Δεν ξέρω αν υπάρχει και τρόπος να σας ειδοποιεί. Κάνα οτιδήποτε, Twitter, ότι... Δεν έχω ιδέα, το έχω ψάξει. Και το παιχνίδι αρχίζει, να αρχίσουμε και recording. Way ahead of you. Oh, μάλιστα. Έχεις γράψει αρκετές... αρκετά... Κραψ, μπορείτε να σου πω. Τι, γιατί... Why? Όχι, βασικά δεν... το έκανα 3 δευτερόλεπτα πριν το πεις, βασικά. Απλά έχω πλέον δεύτερη οθόνη και καταφέρνω να κάνω περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα και να σπαμαρώ με περισσότερο τρόπο. Λοιπόν! Ωραία, ανεβάζει το VPN σου. Έχει πάει στο 2. Okay. Λοιπόν, GSL Dual Site. Η πίστα. Week 3, τα έχουμε ξαναπεί. Θα κάνεις εσύ τα introduction ή εγώ? Κάνω εγώ. Σε κάνεις τόσες φορές. Θα την κάνω λίγο. Ζηλιάρη. Θα να φορτώσουμε, εγώ φορτώσω, φορτώσαμε και έχουμε και λέμε. Για την τρίτη εβδομάδα λοιπόν του HSL Season 2 στο Division 1 και το τρίτο group στην ώρα 9 του χάρτη με τα ροζ, ο τέρα παίκτη μας R2 και στην ώρα 2 προς 3 του χάρτη ο Zerg παίκτης μας πλέον, γιατί ήταν παλιά random, Ming Rice. Έχουμε το GGL από τον R2 και το HF από τον Ming Rice. Και τώρα θυμήθηκα με το HF αυτό που σου είχε γράψει όταν δοκίμασα να παίξω στο Συνοδεία τελικά λόγω εμπλοκής αποχώρησης ο αντίπαλός σου στο placement match, ο Κούκος. Έχει πλάκα. Είχε πλάκα μετά δηλαδή, από το σύριο που είχαμε παίξει. Όταν το είδα το έχει πλάκα, λέω και γράφει στο YouTube, λέω τι ακριβώς λένε. Γιατί πράγμα συζητάνε εδώ πέρα. Εντάξει, μου είπε. Κάτι κατάλαβα. Μου είπε το κλασικό, πώς το λένε, συγκρότημα της τάβλας και της ξενιτιάς, το είχε πλάκα και εγώ το είπα του YouTube. Είχαμε διαφορετικά μουσικά γούστα. Τι να κάνουμε. Ναι, λοιπόν. τα έχεις περιγράψει όλα για την GSL από ό,τι άκουσα, για την dual site, για τα περίεργα gateways που γίνονται. Που γίνονται από κανονικά gateways σε warp gates. Βλέπω wall τώρα που είναι του, έτσι. Στο Just κατάφερε ο Ming Rice και πήρε το expansion του. Αυτό πρέπει να είναι το πιο απογοητευμένο SCV όλων των εποχών. Κανονικά όμως. Εντάξει, δεν έγινε reject. Και τώρα πού πάει να κρυφτεί. Πλάκα αυτό το δεντράκι εκεί πέρα, αν δεν είσαι. Να το βλέπεις καλά, πάνω το κρύψει εκεί πέρα ένα SCV. Τώρα που βλέπω. Να πούμε ότι η R2 επίσης πέρα από τις δύο, αυτό που λέγαμε έχει κάνει δύο νίκες στο Season 1, τελικά αυτές οι δύο νίκες ήταν default wins, γιατί ο αντίπαλος δεν είχε έρθει. Δηλαδή πρακτικά δεν έχει κερδίσει τίποτα. Και να και τον μπάνκερ αναμενόμενο, το σερβ βγάζονταν εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν το βλέπω Ming αυτό το μπάνκερ. Δεν το βλέπει ακόμα. Λοιπόν, και τελικά ξεκινήσει το Season 2 με δύο συνεχόμενες νίκες και πάους. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κάποιο θεματάκι θα υπάρχει, εντάξει. Λίγο κατανόηση στον μεγάλο παίχτη Έλληνα που είναι αυτή τη στιγμή στην Τσεχία και σε 15 μέρες δεν θα έχουμε ιδέα που θα βρίσκεται στον κόσμο πάνω. Γιατί, δουλεύει κατάσκοπος κάτι τέτοιο? Όχι, θα φύγει από την Τσεχία από τη δουλειά που δουλεύει τώρα και θα πάει κάπου αλλού. Μπες στο Vlack. Όλα μας τα μεγάλα μυαλά φεύγουν. Έχει φύγει ο Μούτας. Θα μείνει στην Κορέα αυτό στον κόβο. Ναι, τελικά νομίζω το εκεί θα καταλήξει, έτσι όπως πάει. Δεν μπορώ να πω κάτι, άκουσα κάτι να παίζει για ομάδα, αλλά δεν παίρνω όρκο για τίποτα. Τα Ιγκουρού, Σταύρος, Γκρίμσκο, Φιλιππή μπορεί να μου στείλουν κανένα PM να μου πούνε ναι, έχει μπει σε αυτή την ομάδα ή θα μπει σε αυτή την ομάδα. Ελπίζω να μου πούνε. Anyway, το bunker τελείωσε γιατί ο Ming δεν βλέπει τίποτα, το SCV ανεβαίνει και για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Ήδη αρχίζουν και βγαίνουν Marines από τα Barracks. Ο πρώτος μου συγκεκριμένα. Και κάνει και δεύτερο μπάνκερ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τον έρτο. Δεύτερο μπάνκερ και αυτή τη στιγμή ο Ming έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Καθώς ο Marine έχει έρθει και το Spine Crawler μπαίνει, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να γίνει morph, έτσι. Μόλις έρθει και, και ο δεύτερος Marine, δεν νομίζω. Απλά θα έχει αρκετό χρόνο να θα τελειώσει καταρχάς και το μπάνκερ. Έγινε cancel τελικά το crawler. Κάτσε να το μην και τώρα ο Μαρίν του Ερτού και γενικά και οι δύο Μαρίν είναι τον Overlook που θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στο Μίγκαν αυτή τη στιγμή. Αυτό το Overlook τελικά αλλάζει απόφαση και βάζει μέσα
τα δύο Marines στο μπάνκερ, πέφτει το SCV και τώρα τα Zerg πρέπει να φύγουν μακριά από το μπάνκερ, το οποίο αρχίζει και χτυπάει το National Expansion του Ming Rise. Ένα Marine ξεχαστεί στο πρώτο μπάνκερ του R2 που τώρα αλλάζει θέση και περνάει στο τρίτο μπάνκερ, και πλέον τρία Marines στο ίδιο μπάνκερ είναι αρκετά δυνατά και αρχίζει πια το micro war μεταξύ Marine και Zergins των δύο παιχτών. Να δούμε σε πόση ώρα θα πέσει το Hatcher για αυτό και λογικά θα καταφέρει το Spike Run να βγει στην ώρα του έξω. Βλέπουμε ότι το κάνει follow από αυτό R2, φτιάχνοντας ένα command center για να πάρει το expansion του. Έχει τελειώσει ήδη το factor, δεν ξέρω αν θα δούμε κάποιο Helion. Ίσως θα πρέπει να το έχει πατήσει να βγει ήδη, τα minerals θα έχει. Και τελειώνει τώρα barracks, τελειώνει το reactor και έχει πέσει λοιπόν άλλο ένα barracks. Ναι, και αυτή τη στιγμή να σου πω ότι ένας Overlord ήδη πέθανε από το Ming Rise. Για ποιο λόγο? Αυτό το μπάνκερ της θέση που είναι τσιμπάει ό,τι βγαίνει από λάρβα από τον National Expansion του Ming Rise. Οπότε ήταν εκεί και ο Overlord ήταν κάτι άλλο να χτυπήσουν. Οι Marines και πάλι το Overlord που ήταν σαπλά επλό αυτή τη στιγμή, πέρασε πάρα πολλούς Overlords από το Jackson ο Ming Rise. Πέφτει το μπάνκερ τελικά από το Spike Lord και οι Marines έχουν κάνει τις παραγωγές κάτω βάλτι. Μέσα στο άλλο μπάνκερ τελικά είναι το Queen. Η Queen και λογικά αυτό το push τελειώνει για τον ετού σε λίγο. Θα υπάρχουν τα Spike Lord και οι Queen θα κατεβάσουν το μπάνκερ. Έχει κάνει τεράστια ζημιά, έχει γίνει 35-28 το population man, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα ο R2. Απ' την άλλη βλέπω ότι ο Ming το γύρισε σε πάρα πολλά drones σε όλη τη διάρκεια, έξω δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό σε αυτό το μπάνκερας, ενώ απ' την άλλη ο R2 πήγε πάρα πολύ μπροστά στο σύστημα κτηρίων και tech. Βλέπουμε ότι στο income tab βλέπουμε ότι έχουμε 23 workers για τον ένα παίχτη, 29 για τον Zerg. Έχει κλέψει ο Ming Rise το extractor, το οποίο προσπαθεί να πάρει με ένα Marino R2. Ενώ από την άλλη βλέπουμε ότι στο Units Lost τα βλέπουμε ότι ο Τέραν έχει χάσει μόλις 275 και έχει χάσει 500 ο Zerg παίχτης μας ο Ming Rise. Από πλευρά εργατών ο Ming Rise είναι ήδη στους 40 εργάτες και ένα Zergling και δύο Queens. Στην αντίπερα όχθη 25 SCV στο R2, 4 Ilions και 4 Marines. Θα πρέπει σιγά σιγά να σκεφτεί τι θα κάνει με αυτά τα 4 Ilions, τα 2 Spine Drones που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Natural του Ming Rise. Είναι λίγο αποτρεπτικό στοιχείο για να γίνει μια Ilion Harassment. Υπάρχουν και τα Roach Warren, οπότε με ένα σωστό scouting θα βγουν κάποια ρόλια και δεν υπάρχει κανένα χαράσματα τα Ilion που ήδη έχουν πάει στο πρώτο, στο βόρειο Zelnaga Tower και ετοιμάζονται να κάνουν το χαράσμα τους. Και επίσης μια κατζίκα αυτή τη στιγμή τρώει το ένα Helion. Δεν της άρεσε, πάνε να δοκιμάσει να φάει το πρώτο Helion. Εντάξει, τα Helions φεύγουν. Και βέβαια μπορεί κάλλιστα αυτή τη στιγμή με τα Helions, επειδή δεν έχει κλείσει με κάποιο Evolution Chamber την ράμπα του ο Ming Rise, να περάσουν αυτά τα Helions και να πάνε για το main του. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι 8 Roaches βγαίνουν, οπότε το παραθυράκι που είχε το έχασε μόλις ο R2 για να κάνει κάτι τέτοιο. Και ο Ming Rise, όχι, δεν θα φάει supply blocked, θα το γλιτώσει. Ένα Zelling ανέβηκε τη ράμπα του R2 και είδε αυτή τη στιγμή το ότι υπάρχει ένα factory και ένα barrack με tech lab, τα οποία κάνουν και research. Αυτό, μάλλον το tech lab είδε να κάνει research, λογικά υπολογίζει σε κάποιο Steam Pack, αλλά τελικά είναι το Combat Shield για τον R2. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν και ένα από το trigger που έκανε τον Ming Rise να αρχίσει να χτυπάει τα roaches, γιατί ξέρει ότι ένα τέτοιο format σε μια βάση λογικά προηγείται από Ilion Harassment, τα οποία τελικά δεν πάνε ποτέ στη βάση του Ming Rise. Μεταξύ, το καλό με αυτό το build είναι ότι ουσιαστικά σου μένει πάρα πολύ ελεύθερο gas και μετά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αυτό είτε για να τεκάρεις σε κάτι περίοδο, ξέρω, σε κάμια Banshee, είτε μπορείς να το κάνεις τέλος πάντων ουσιαστικά ό,τι θέλεις για upgrades, για χίλια δύο πράγματα. Οπότε μπορείς να αυτό το σπαμάρισμα, ας πούμε, που έχεις από μονάδες στην αρχή, να το κάνεις follow-up με κάποιες μονάδες οι οποίες ο αντίπαλος, ο οποίος θα έχει αναγκαστεί να βγάλει και αυτός όγκο στρατού, να μην μπορεί να τις αντιμετωπίσει αρκετά καλά. Και οι δύο παίχτες μας απλά υπήρχαν ταυτόχρονα. Και το πρώτο γέννησε ότι έγινε στις νότιες των Naga Towers, τα Roaches κατέβηκαν στους Naga, ήρθαν μετά τα Ilions που ήταν λόγια σε κάποιο πατρόλ ή σε κάποιο move και κάνει ο R2 και εξαφανίστηκαν από τα Roaches. Να πούμε ότι ο R2, κάνοντας σωστό scan, είδε ότι το layer tech έχει γίνει από τον Ming Rise, κατευθείαν έχει ξεκινήσει να βάζει δύο turrets στην βάση, τη main και ένα στο natural, για
γιατί υπολογίζει λογικά ότι θα έρθουν κάποια στιγμή Mutalist. Απ' την άλλη όμως, αυτό που δεν υπολογίζω είναι το ότι τα Rogers έρχονται σε λίγο. Όχι, νομίζω και εγώ. Βιάστηκε ο Μίγκα, θα σας πω μετά γιατί λοιπόν. Τα Rogers έχουν έρθει και δίνουν κάνουν damage όπου μπορούν. Υπάρχουν πολλά Marines και αρκετά Rogers. Μπρος πίσω ο Microwave για άλλη μια φορά μεταξύ των δύο παιχτών. Siege Mode που τελειώνει αυτή τη στιγμή. Από τον R2 βγαίνει και το πρώτο Siege Tank. Δεν υπάρχουν Steampacks όμως για, για αυτά τα Marines. Αυτοί να κάνουν περισσότερο damage. Λοιπόν, βάζει σε Borrow τα Rogers και αρχίζουν να κάνουν τα regen τους. Και αυτό έλεγα ότι λίξος βιάστηκε ο Ming Rice. Θα μπορούσε να περιμένει λίγο ακόμα να τελειώσει το Tunneling Close και να μπορεί να κάνει ακόμα καλύτερο damage χρησιμοποιώντας Borrowed Movement από τα Rogers. Βέβαια, επειδή υπάρχει εκεί πέρα πάντα το Missile Turret, θα έπρεπε να είναι προσεκτικός ώστε να κάνει το Tunneling Close με πολύ έξυπνο τρόπο. Για το να πας τέλος πάντων χωρίς φινέτσα ιδιαίτερη πάνω στους Worker, εντάξει, okay, είναι μια στρατηγική, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα δούλευε. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι. Για να πάμε λίγο στο Income Tab. 53 Workers για τον Terran παίχτη μας, 54 για τον Zerg. Και σιγά σιγά εξισώνονται και τα Units Lost με αυτή την επίθεση. Ναι, ναι, ναι. Τελικά ο Μίγκας διαχειρίζεται το πρώτο push πάρα πολύ έξυπνα. Ήδη τα ρότσες πάνε με το. Είναι θαμμένα και ζουν και προχωράνε. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα μπορέσει να τα δει. Ο του αρχίζει να βλέπει, ναι, είναι. Δεν είχε δει, μάλλον. Ναι, άρχισε να δει λογικά τα. Το τούνε το Μίγκ. Κατάλαβε από το φίλμα και μόνο ότι κάτι υπάρχει και τον βλέπει. Οπότε νομίζω και το σκάν ήταν, ίσως ήταν υπερβολή για τον Ερτού. Αλλά καλύτερα να είναι safe. Για οτιδήποτε. Είχε γίνει το Station Pit τόση ώρα, έχει πάει σε high tech που είναι στο 50%. Ming Rice πολύ αργό παίρνει το Metabolic Boost για τα Zerg του, δεν τα χρειάστηκε καθόλου μέσα στο παιχνίδι. Pathogen Clans για τα Infestors, ήδη ξεκινάει τα level 1 upgrades για το Terran Infantry. Ο R2 που έχει πάρει ήδη το Starport και ξεκινάει να βγάζει Medivac. Καλό είναι για τη φοβάται ίσως να βγάλει πρώτα το Medivac και να κάνει μετά το Anton. Οκ, okay, εντάξει, συζητήσουμε, ίσως φοβάται μια push το οποίο θα χρειαστεί να κάνει. Steampack το R2, οπότε να υπάρχει ένα Medivac. Υπήρχε στη βάση από νωρίς ένα command center το οποίο το έχει πάει και το έχει προσγειώσει βορειότερα στο λογικά second expansion ο R2 και αρχίζει και μαζεύει σιγά σιγά. Και απ' την άλλη ο Ming Rice που έχει πάρει και τρίτη βάση και πάει και τέταρτη αυτή τη στιγμή στο Gold αρχίζει και πάει το παιχνίδι πια πλέον σε macro game. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι πήγε να γίνει ένα μικρό engagement. Ο Ming Rice πήγε και έφυγε, έδιωξε τις μονάδες του πολύ καλά γιατί θα ερχόταν ο Ερτού από πάνω του και απλά δεν ξέρω αν θα έχει αρκετό DPS τέλος πάντων για να ρίξει τόσους Marines και τόσα Siege Tanks. Και αυτή τη στιγμή απειλείται πάρα πολύ και το τρίτο και το τέταρτο expansion του Ming Rice, ο οποίος πρέπει να διαλέξει τι θα κάνει. Θα πάει για base trade, θα πάει για κάτι φέντη βάση του. Πραγματικά δεν ξέρω. Νομίζω base trade εναντίον πέρα δεν έχει κανένα νόημα. Αυτή τη στιγμή παίρνουν συστηματισμένα όλα τα Marines. Δεν ξέρω και μην παραπούσει για περίπτωση άμυνα που θα χρειαστεί και αυτό το γάτζετ μπορεί από τώρα να λέμε ότι είναι αντίο για το Ming Rice που έχει πάρα δίπλα το Gold Expansion που θα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να το προστατέψει και αυτό δεν το έχει πάρει κάπως θα πάρει ακόμα R2. Έχουν γίνει γείτονες εδώ και τόση ώρα ακριβώς και όντως παίζει να μην το έχει πάρει χαμπάρι. Τώρα πήγε ένας Marine το σκάουταρε, είδε ότι υπάρχει εδώ πέρα expansion, θα φύγουν οι Marines. Μένουν κάποιοι Marines για να προστατέψουν τα Siege Tanks. Borrowed Roaches προσπαθούν να φτάσουν με κάποιο τρόπο εκεί πέρα. Κάνει αρκετά σκάνο R2, που σημαίνει ότι δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή αν θα έχει τρόπο να το κάνει. Έρχονται τα Roaches σιγά, απειλητικά. Περιμένουμε το Unbarrow και να δούμε τι θα γίνει. Βγαίνουνε, πεθαίνουν αρκετοί Marines, πεθαίνουν τα Siege Tanks σχεδόν στιγμιαία. Κάνανε λίγο περισσότερο damage από όσο θα έπρεπε να κάνουν. Ο Ming βρίσκεται 40 foot μπροστά αυτή τη στιγμή. Και θα καταφέρει να ρίξει αρκετούς Marines. Υπάρχουν πάρα πολλά Roaches και το Medivac έχει μόνο 8 θέσεις και δεν υπάρχει συνοδηγός που μπορείς να κάνεις, ξέρω εγώ, δικάβαλο εκεί πέρα στο πιλωτήριο μπροστά. Και ήταν κολλασμένη κίνηση αυτή το Ming Rice. Θα θάψει τα Roaches και να ξεθάψει πάνω στα συστάξεις. Οπότε το Blast Up θα τρώει και τα Marines. Και τώρα αυτή τη στιγμή αυτό το Medivac του R2 που προχωράει να κάνει ένα drop στο Natural του Ming Rice. Το έχει δει λογικά ο Ming Rice από τα drones που πηγαίνουν. Έρχονται, πέφτουν τα Medivac και είναι μόνο το Spine Crawler και πρέπει να προσθέσει Cake Wing και τους πάνε. Και τελικά δεν καταλαβαίνω πόσο damage μπορεί να κάνει. Είναι oversaturated εδώ πέρα η Mineral Line. Μαζεύει αυτή τη στιγμή τους 5 κίτρινους Marines αυτό το Medivac και περιμένει να κάνει κάπου ένα καινούριο drop που πρέπει να το προστατεύσει ο Ming Rice. Ίσως ένα Spore Crawler ή οτιδήποτε, ένα Spine ακόμα. Όταν βλέπουμε το Spire τώρα να γίνεται Greater Spire και σιγά σιγά λογικά Corruptors και Brutals και η επίθεση να ξεκινάει. Κάτι χάσαμε εδώ πέρα.
Infested Terrans που είχαν. Infested Marines. Ναι. Infested κυνηγάει ένα command center στο τρίτο expansion, στο δέκατο expansion του Mingrise 2. Όλη την ώρα αυτή που μιλάγαμε ήταν ο Mingrise που είχε πάρει ένα expansion στην ώρα 3 του χάρτη. Σου λατσάρουνε άνετα τα ρότσες μαζί με τους Infestors. Και μόλις κατάφερε και είδε ένα Medivac το οποίο μπορεί να του κάνει κάτι, μπορεί να πέσει κάποιο Fungal Growth, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Τέσσερα Medivac γεμάτα με Marines αυτή τη στιγμή πάνε για drop. Δεν ξέρω πού θα σταματήσουν, είναι περίεργο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επτάμενη μονάδα από το Zerg πέφτει για να κάνει 4 βιβλίο και φοβερό Fungal Growth και άλλο Fungal Growth πέφτουν πέσει τέρα και αυτή τη στιγμή αυτό το σπαθό που μέσα μπορεί να γίνει απλά κοιμάς. Κολλαβαίνει κινήσεις του Mingrise, συνεχίζονται. Αν είναι δυνατόν αυτός ο παίκτης που λέγαμε ότι είναι σκουριασμένος να κάνει τέτοιες κινήσεις σε ένα παίκτη που έχει κάνει ένα τρομερό σερί 2-0 αυτή τη στιγμή στο Division 1. Αυτή τη στιγμή ο R2 του τελειώνουν τα options. Το main του πρέπει να έχει γίνει mind out εδώ και ώρα. Ναι, όπως και ετοιμάζεται να γίνει mind out το natural του, έχει γύρω στα 2000 resources. Ενώ το orbital command του ύπταται πάνω από από την ώρα 10 του χάρτη που είναι το hatchery του Ming ήδη εκεί πέρα περιμένει. Ο Ming Rice έχει φτιάξει spine crawlers εκεί πέρα. Του περιμένει, ενώ βλέπουμε ότι πηγαίνει. Μόλις πήγε να πέσει το command center από τον Ερτού, ο Mingrise ήταν εκεί με όλα τα roaches του. Έριξε έναν. Ταυτόχρονη επίθεση στην ώρα 11 του χάρτη. Φέρνει πάνω Marines και συστάξω ο Ερτού στο gold expansion του Mingrise, το οποίο το κατεβάζει πάρα πολύ γρήγορα. Και ο στρατός των roaches και των Infestor αρχίζει να κάνει intercept. Και αν προλάβει να κάνει intercept τα siege tanks σε unsiege mode, τότε θα είναι μεγάλο κλίμα για τον Ερτού. Και η εμπλοκή γίνεται. Τώρα κάνουν siege τα siege mode. Τα Infestor roaches και κάνουν πάρα πολύ μεγάλο fungal growth και εξαφανίζουν το στρατό του Ερτού. Το πάει όμως τον Terran. Γίνεται απλά σκόνη, γίνεται απλά τροφή για αυτά τα roaches. Εντάξει, δεν υπάρχει ο Μινγκ πραγματικά, δεν περίμενα να δω τέτοιο παιχνίδι. Ναι. Το περίεργο είναι ότι ο Ερτού αυτή τη στιγμή και τα ρότσες ξανάρχονται πάλι στο δεύτερο expansion του Ερτού. Θα ήθελα να πω ότι δεν έχει προλάβει να κάνει ένα command center σε Planetary Fortress ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει ψήτσι. Εντάξει, πάλι σε move και είναι συγκλώδη και πάλι θα αφανίζει ο Τρίξος Βεγγελ, ούτε μία κανονιά. Τα μαρίς του Ερτού σε κίτρινο χρώμα από τα πολλά steams. Δεν υπάρχει Medivac να κάνει healing και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Ερτού με 100 population πίσω δεν έχει καμία βιωσιμότητα εκτός να κάνει κάτι πάρα πολύ δυνατό. Μπαίνει μέσα με όλα τα roads και πολύ καλά κάνει, θα τελειώσει το παιχνίδι. Πήγε να πάρει ένα expansion ο Ερτού εδώ πέρα με ένα command center, αλλά έχει κάνει πάρω ένα roads από κάτω ο Μινγκ. Οπότε δεν μπορεί να δώσει στρατό ο Ερτού και αυτό είναι το DG. Είναι το DG, 1-0 ο Mingrise πραγματικά. Sick game, sick game. Πέστε μου πως τι χρώμα έχει η σκουριά, θα σας πω πράσινο. Πραγματικά, απίστευτο. Εντάξει, δεν υπάρχει, απλά δεν υπάρχει. Ναι, δεν το περίμενα να το δω καν. Πίστευα ότι μετά, δηλαδή βλέπεις τον Ερτού ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ σοβαρά το season 2. Mm-hmm. 2-0 νίκες, καθαρές νίκες, ωραίες. Και λες, okay, το παιδί το έχει, τα έχει βάλει κάτω και πάει να κάνει κάτι πάρα πολύ δυνατό. Και έχουμε το Mingrise, ο οποίος σκουριασμένος, παίζει ελάχιστο StarCraft. Και λες, okay, εντάξει, ναι, είναι με Diamond vs Master, αλλά ο Master είναι σκουριασμένος. Λογικά δεν θα είναι τόσο πλέον. Δεν θα είναι. Πώς το λένε, walkover από το Mingrise. Mm-hmm. Θα είναι derby. Ξέρω εγώ, εντάξει, okay, θα είναι derby και ίσως προς τον Ερτού. Και πολύ αν θα τρώει και ένα bunker rush, δύο bunker στη βάση του, τελειωμένα, με κόσμο μέσα, με τον natural να είναι στο όριο να πέσει, αλλά τελικά να τα καταφέρνει. Και εκεί πέρα που πίστευα ότι με τη λογική την gold, silver, bronze που έχω πλέον. Ότι okay, τι θα έχει κάνει τώρα, θα έχει μείνει πίσω και σε drones κτλ. Ξέρω, βλέπω ότι έχει 10 παραπάνω drones από τον Ερτού σε συμβίσκρο. Ήταν πολύ ψύχρεμος, δεν ξέρω, ήταν εντελώς boss πληρωμία. Mode. Πολύ περισσότεροι, οι περισσότεροι παίχτες Zerg θα είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω από αυτό το bunker rush. Mm-hmm. Τελικά το γύρισε, κάνει γκόσου κίνηση να πάει σε roaches, buried, τόσο θαμμένα roaches που κουνιούνται, να τα πούμε στα ελληνικά. Και να φέρει τα πάνω κάτω.
και χάνοντας και ένα expansion, έτσι. Πάρα πολύ καλό game. Πάρα πολύ ωραίο game. Δείχνει ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι στη δεύτερη εβδομάδα, στην τρίτη εβδομάδα, επειδή κάποιος έχει κάνει δύο ήττες, τον ξεγράφουμε και μάλλον έχει χάσει τον αποκλεισμό. Μάλλον αρχίζουμε να μιλάμε πλέον για σοβαρά πράγματα στο Division 1. Πραγματικά δεν το περίμενα. Αυτό δεν υπάρχει κάτι.